Συνδέομαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με τον Άσιο. Τα νεότερα και τα ιατρικά νεότερα και τα πολιτικά θα μας δώσουν τώρα η Μαρία Νικόλτσιου και ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αλέξης Παπακοσταντίνου. Να πάμε πρώτα στη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλή σας, Μαρία, και πάλι. Από την τέντα του Ανασίου ήρεμα πέρασε η νύχτα εδώ στον Άσιο, που νοσηλεύεται ο Πρωθυπουργός. Όπως αναφέρει το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού είναι αμετάβλητη. Η τελευταία λίμωξη είναι πλήρως ελεγχόμενη. Η αναπνευστική λειτουργία γίνεται χωρίς τη βοήθεια αναπνευστήρα, ενώ η καρδιακή λειτουργία είναι ανεπηρέαστη. Οι θεράποντες ιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ακόμα και σήμερα να μεταφερθεί ο Πρωθυπουργός σε ειδικά αποστηρωμένο δωμάτιο του έκτου ορόφου, προκειμένου να αποφευθούν, μάλλον να προληφθούν κάποιες νέες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τους θεραπώντες ιατρούς Κρεμαστενό, Τούτου, Ζακόκκινο και Μουλόπουλο, οι οποίοι θα εξετάσουν τις διαφορετικές απόψεις και τις διαφωνίες που έχουν προκύψει την τελευταία περίοδο σχετικά με το θέμα της καρδιακής λειτουργίας. Είναι γνωστή η διαμάχη που έχει σπάσει μεταξύ των κυρίων Κρεμαστενού και Τούτου σε σχέση με το θέμα της λειτουργίας της καρδιάς. Ωστόσο, ερωτηματικά δημιουργεί στους γιατρούς το ποια θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθηθεί τώρα για τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να αποφευθούν αυτές οι λοιμώξεις, επειδή ο Πρωθυπουργός τον τελευταίο καιρό, ο οργανισμός του μάλλον, βρίσκεται σε αρκετά οριακό σημείο. Οι θεράποντες ιατροί φοβούνται τα βαριά, όπως λένε, αντιβιωτικά, γιατί αυτά είναι που επηρεάζουν τόσο το αίμα όσο και την νεφρική λειτουργία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός υποβλήθηκε και χθες αιμοκάθαρση μέσω του νέου συστήματος που προήλθε μετά την επέμβαση ΣΑΔ, και σύμφωνα με πληροφορίες, αιμοκάθαρση θα γίνει και σήμερα. Πάντως, χθες η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, σε επιστολή που έστειλε προς τους ιατρούς του Ιατρικού Συμβουλίου, τους ευχαρίστησε και τους παρακάλεσε οποιαδήποτε ιατρική απόφαση να λαμβάνεται μετά την ενημέρωσή της. Ο κύριος Καλκαίος, ο οποίος απάντησε εκ μέρους του Ιατρικού Συμβουλίου, τόνισε ότι είναι εύλογο αίτημα της κυρίας Παπανδρέου και σίγουρα αποτελεί δικαίωμά της να έχει γνώση των ιατρικών αποφάσεων. Δεν έχουμε κάποιο άλλο νεότερο. Γύρω στις 11 θα αρχίσει το νέο Ιατρικό Συμβούλιο και οτιδήποτε νέο θα το μάθουμε στη 1.30 στο νεότερο Ιατρικό Ανακοινωθέν. Θανάση. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Εμείς να περάσουμε από την τέντα στην είσοδο του Ανασίου, όπου βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αλέξης Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η 29η ημέρα νοσηλείας του Πρωθυπουργού στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο βρίσκει το ΠΑΣΟΚ να δίνει μια μάχη πολιτική αυτή τη φορά στο Κοινοβούλιο για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 1996. Ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός που ασφαλώς έχει την ιδιαίτερη αξία του για την οικονομική πορεία της χώρας. Και τη δίνει αυτή τη μάχη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚΟ χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κινήματος. Και εκεί εστιάζει το ενδιαφέρον του. Μπορούμε να πούμε με πολύ ευκολία, Θανάση, ότι αυτή τη στιγμή όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ρίχνουν όλο το βάρος τους μέχρι την Παρασκευή στον προϋπολογισμό και αμέσως μετά, όπως έλεγαν χθες το βράδυ στο Περιστήλιο της Βουλής, όπου θα πρέπει, οφείλουμε να ομολογήσουμε, κυρίαρχο αντικείμενο των συζητήσεων στα πηγαδάκια των βουλευτών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ήταν το θέμα της διαδοχής και της αντικατάστασης του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλα όμως τα στελέχη έλεγαν ότι το βάρος του κυβερνώντος κόμματος αυτή την ώρα πέφτει στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Ενδεικτική άλλωστε είναι και η δήλωση του κ. Κώστα Σιμίτη, ο οποίος προσερχόμενος στη Βουλή τόνισε ακριβώς την σημασία αυτού του γεγονότος, δηλαδή της υπερψήφισης του προϋπολογισμού για την οικονομική πορεία της χώρας. Για πρώτη φορά χθες ο κ. Τσοχατζόπουλος κάθισε στο έδρανο του Πρωθυπουργού και αντικατέστησε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε μάλιστα και μια αντιπαράθεση με τον κ. Μιλτιάδη Εύερτ για το αν θα πρέπει να γίνει πρώιμη ρεσίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή το ερχόμενο Σάββατο σχετικά με την πορεία της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου και το πώς σκέφτεται να λύσει το θέμα, το πολιτικό πρόβλημα, όπως είπε ο κ. Εύερτ, η κυβερνητική παράταξη. Τελικά η κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης απέρριψαν το αίτημα του κ. Εύερτ, δεν θα γίνει αυτή η συζήτηση και εωρείται μια απειλή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί με την χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή ότι μετά από αυτό η Νέα Δημοκρατία ίσως μετά τις γιορτές να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Να δούμε τώρα την ατζέντα. Η οποία να επισημάνουμε, Αλέξη, εμείς ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια τυπική διαδικασία.
Ναι, πολλά στελέχη λένε ότι αυτή την ώρα δεν θα ήταν ίσως κάτι το διαφορετικό από τη στιγμή που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό που θεωρείται και ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Δεν θα είχε νόημα μια πρόταση μομφής, αλλά αυτό, Θανάση, έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις πολιτικές του προθέσεις. Και όχι με την πραγματικότητα που, όπως έλεγε κάποτε και ο Χαρέλος Φλωράκης, αυτά είναι πάντα μετρημένα κουκιά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική ατζέντα της ημέρας, στις 12 το μεσημέρι ο κ. Άκης Τσοχατζόπουλος θα επισκεφτεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωστή Στεφανόπουλο, για να τον ενημερώσει ως αναπληρωτής του Πρωθυπουργού και συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης για τα αποτελέσματα αυτής της Συνόδου. Βεβαίως θα συζητήσουν και τις εξελίξεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την ασθένεια του Πρωθυπουργού. Επίσης, το μεσημέρι θα συνεδριάσει το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ για να ενημερωθεί και αυτό για τα αποτελέσματα της Μαδρίτης και να συζητήσει τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι στις προθέσεις του κ. Τσοχατζόπουλου τις αμέσως προσεχείς ημέρες και αυτό είναι μια είδηση να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο, πιθανόν αύριο, ίσως μεθαύριο, πάντως τις αμέσως προσεχείς ημέρες να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Κυβερνητική Επιτροπή για να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, να συζητήσουν τις εξελίξεις χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου, μετά την ασθένεια δηλαδή του Πρωθυπουργού, και ίσως και κάποια άλλα θέματα τρέχουσας κυβερνητικής λειτουργίας. Αυτό που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, Αλέξη, βεβαίως, είναι να μαθαίναμε κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο. Τι συζητήθηκε ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Λιβάνη στη συνάντηση που είχαν? Αυτό, Θανάση, είναι το σημείο κλειδί των εξελίξεων και είναι το σημείο στο οποίο αναφέρονταν χθες το βράδυ και αναζητούσαν πληροφορίες ή αντίλασαν γνώμες και εκτιμήσεις οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο περιστήλιο της Βουλής. Αυτή η συνάντηση έχει τροφοδοτήσει ποικίλα σενάρια. Υπάρχει εκτίμηση ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 1996, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θα πάρει πρωτοβουλίες για να ανοίξει η αντικατάσταση, να ανοίξει η διαδικασία για την αντικατάστασή του, αλλά αυτό είναι μόνο πληροφορίες, κανένας δεν τις επιβεβαιώνει. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο κύριος Τηλέμαχος Κητήρης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επιβεβαίωσε τη συνάντηση του κυρίου Λιβάνη με τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στο περιεχόμενό της, δήλωσε άγνοια. Το γεγονός ότι όμως επιβεβαίωσε αυτή τη συνάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημαίνει ότι δεν είχε απλά ανθρώπινο φιλικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Για μην ξεχνάμε ότι τον κύριο Λιβάνη και τον κύριο Παπανδρέου του συνδέουν στενή φιλική δεσμή από βάθος χρόνου, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η επιβεβαίωση από πλευράς κυβερνητικού εκπροσώπου έχει προσδίδει σε αυτή τη συνάντηση και πολιτικό χαρακτήρα. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ημέρες ακόμη, όπως έχει συστήσει με δηλώσεις του ο κύριος Βενιζέλος. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ώρα, Αλέξη. Θα έχουμε τα νεότερα από σένα σε περίπου μισή ώρα. Σας ευχαριστούμε. Πρώιμη Ρησίας διάταξε συζήτηση στη Βουλή για την αναπλήρωση του Πρωθυπουργού, ζήτησε χθες ο Μιλτιάδης Εύερτ. Στερείται βάσης η προσπάθεια να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση, απήντησε ο αναπληρών τον Πρωθυπουργό, κ. Άκης Τσοκατζόπουλος. Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Μιλτιάδης Εύερτ, αναφερόμενος στην απουσία του Πρωθυπουργού εξαιτίας της παρατηνόμενης ασθένειάς του, ζήτησε να διεξαχθεί το Σάββατο πρώιμη Ρησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της αντικατάστασης του Ανδρέα Παπανδρέου. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά δεδομένα της χώρας μας διεξάγεται συζήτηση χωρίς Πρωθυπουργό. Προτείνουμε το Σάββατο το πρωί να γίνει πρώιμη Ρησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών των κομμάτων για το θέμα της αναπληρώσεως. Το μόνο πολιτικό κενό που υπάρχει είναι η έλλειψη πολιτικής παρέμβασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ουσία των προβλημάτων. Ματαιοπονείται αν νομίζετε με θέματα διαδικασιών. Ματαιοπονείται αν νομίζετε με θέματα διαδικασιών ότι θα αντιμετωπίσετε αυτήν την αδυναμία σας. Ο κύριος Εύερτ άφησε μάλιστα ανοιχτό, αν η πρότασή του δεν γίνει αποδεκτή, να προχωρήσει σε υποβολή προτάσεως μομφής σε βάρος της κυβέρνησης. Πριν υποχρεωθούμε να κάνουμε χρήση, πλήρη χρήση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και των δικαιωμάτων μας βάσει του κανονισμού της Βουλής, ζητούμε το Σάββατο να γίνει πρώιμη Ρησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με το θέμα αυτό το οποίο θεωρούμε πλέον θεσμικό. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να διαβεβαιώσω τον κύριο Εύερτ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει ανησυχία ποιος θα εφαρμόσει αυτό το προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ,
που υπάρχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η οποία την Παρασκευή το βράδυ θα δείξει προς πάσα κατεύθυνση ποιος έχει την ευθύνη να εφαρμόσει την πολιτική ΠΑΣΟΚ στον τόπο. Πάντως, παρεμβάσεις στο θέμα έκαναν και ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς, αλλά και η γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, δίνοντας τις θέσεις τους για το θέμα που προκλήθηκε. Στη συγκεκριμένη πρόταση του κ. Εύερ, ότι μια τέτοια δικιά μας διαδικασία συμμετοχή σε ένα τέτοιο όργανο όπως εκείνο του Σαββάτου που ζήτησε, θα μας καταστήσει και εμάς συνενεργούς σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι δικιά μας. Θεωρούμε από προσανατολισμό τη στιγμή που ξεκινάει η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό να τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα. Έτσι, ο τέλος είχε η απαγωγή του επιχειρηματία Αλέξανδρου Χαΐτογλου στη Θεσσαλονίκη. Η απαγωγή τον άφησαν ελεύθερο αφού έλαβαν 250 εκατομμύρια δραχμές ως λίτρα. Η αστυνομία γνωρίζει τους δράστες και βρίσκεται πολύ κοντά στην σύλληψή τους. Οι αδίστακτοι απαγωγείς χτυπήσαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο δεύτερο χιλιόμετρο της οδού Ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου κατευθυνόταν στο εργοστάσιό του. Λίγο αργότερα τηλεφώνησαν στον αδερφό του Κωνσταντίνου Χαΐτογλου και του ζήτησαν 3 εκατομμύρια μάρκα για λίτρα προκειμένου να τον ελευθερώσουν. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο αυτοκίνητο του απαχθέντος Χαΐτογλου βρέθηκε παρατημένο σε αλάνα της οδού Ωραίο Κάστρο. Οι απαγωγείς είχαν αρπάξει από αυτό μια τσάντα που περιείχε 1 εκατομμύριο δραχμές και επιταγές. Καλησπέρα, μήπως θα μπορούσαμε να σας ενοχλήσουμε ένα λεπτό? Είναι εύκολο να σας ενοχλήσουμε για ένα λεπτό? Το θρίλερ της απαγωγής ξεκινούσε. Οι δράστες γνωστοί, όπως φαίνεται στην ασφάλεια Αττικής, συμβιβάστηκαν τελικά να πάρουν 650.000 μάρκα και 150 εκατομμύρια δραχμές σε γαρτονομίσματα. Για την παράδοση τηλεφώνησαν στον Κωνσταντίνο Χαΐτογλου και του ζήτησαν να ξεκινήσει στις 4 με το αυτοκίνητο της συζύγου του αδελφού του με προορισμό την Αθήνα. Μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου αφέθηκε τελικά ελεύθερος όταν οι δράστες κατάλαβαν ότι δεν διέτραχαν κανένα κίνδυνο στον υπεραστικό σταθμό Καρδίτσας. Από τις έρευνες αστυνομίας προκύπτει ότι οι δράστες είναι ο Παύλος Κερεμίδης, 44 ετών, και Βασίλης Παλαιοκώστας, 29. Δραπέτες φυλακών. Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας σε ολόκληρη την Ελλάδα για τον εντοπισμό των απαγωγέων. Απομένουν 6 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και ήδη είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος σούπερ μάρκετ και κρεοπολών για την παραδοσιακή γαλοπούλα. Πάντως η κίνηση στην αγορά προς το παρόν φαίνεται περιορισμένη. Η μάχη της γαλοπούλας έχει ήδη αρχίσει στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Στην κεντρική κρεατάγορα, οι κατεψυγμένες γαλοπούλες που εισάγονται από Γαλλία και Αμερική κυμαίνονται από 800 έως και 1000 δραχμές το κιλό, ενώ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ από 450 έως 880 δραχμές. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει τις προσφορές. Οι προσφορές είναι πονηρές κάποτε, δεν ξέρουμε τι μας προσφέρουν. Μέχρι στιγμής πάντως στην κεντρική αγορά δεν υπάρχουν οπές εγχώριες γαλοπούλες. Αντίθετα, τα σούπερ μάρκετ έχουν ήδη προμηθευτεί και η τιμή τους διακυμαίνεται από 1.300 έως 1.500 δραχμές. Οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ αντίθετα ισχυρίζονται ότι η ποιότητα της γαλοπούλας που διατίθεται είναι πολύ καλή, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που εισαγάγουν. Εμείς κάνουμε εισαγωγή, φέτος φέραμε περίπου 130.000 κομμάτια γαλοπούλας, 660 τόνους. Που σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να πουλήσουμε πολύ φτηνότερα από τους άλλους. Και ενώ από μέρα σε μέρα αναμένεται η προμήθεια της κεντρικής αγοράς με ελληνικές νοπές γαλοπούλες, έλλειψη φαίνεται ότι θα υπάρξει στις νοπές εισαγόμενες. Και αυτό γιατί σύμφωνα με διάταξη της κτηνιατρικής υπηρεσίας, η ημερομηνία λήξης τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Άρχισε η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Έτσι, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ, τα σούπερ μάρκετ από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, τα κρεοπολία από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, ενώ τα πολυκαταστήματα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου εορταστικού ωραρίου. Οι απόψεις όμως των καταναλωτών για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι ποικίλουν. Η κίνηση στην αγορά ήδη έχει αρχίσει, παρόλο που είναι και πρώτη μέρα. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να ψωνίσει. Ο περισσότερος κόσμος είναι ρέστος. Πιο φθηνά είναι, φέτος είναι πιο φθηνά. Ακόμα δεν ψωνίζει, αλλά πάντα πιο ακριβά είναι. Η γαλοπούλα που έκανε την εμφάνισή της στην αγορά της Θεσσαλονίκης πωλείται φέτος προς 1.480 δραχμές το κιλό, 100 δραχμές παραπάνω από πέρυσι. Στα περσινά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στα είδη ένδυσης και υπόδησης, παρόλα αυτά όμως ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι η κίνηση των ημερών δεν αρκεί να σβήσει τις κακές εντυπώσεις της φετινής χρονιάς. Πιστεύουμε ότι ακόμα και αν αυτές τις 4-5 μέρες η αγορά λειτουργήσει, δεν θα έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα για το εμπόριο. Ένα 15χρονο αγόρι χρησιμοποιούσε ως βαποράκι αδίστακτος Αλβανός έμπορος ναρκωτικών που έφερνε μεγάλες ποσότητες χασίσης στην Ελλάδα. Η αστυνομία εξάρθρωσε συνολικά 6 σπήρες εμπόρων του Λευκού Θανάτου, ανάμεσα στους οποίους ένας Ιταλός μαφιόζος και μια Βραζιλιάνα που διακινούσε την κοκαίνη κρυμμένη στα τακούνια της. 5,5 κιλά ηρωίνης, 10 κιλά χασίσης και 400 γραμμάρια κοκαίνης ήταν έτοιμοι να διαχειριστούν στα στέκια του θανάτου έμποροι ναρκωτικών που συνελήφθησαν από την ασφάλεια Αττικής. Συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. 5 υπήκοοι Τανζανίας,
4 Ρουάντας, 4 Έλληνες, 1 Βραζιλιάνα και 2 Αλβανοί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένα 15χρονο αγόρι που οι έμποροι χρησιμοποιούσαν ως βαποράκι για να διακινεί μεγάλες ποσότητες χασίς. Οι άνδρες της διώξης ναρκωτικών συνέλαβαν στον Άγιο Δημήτριο τον Αλβανό Ρουμπέρτο Τσαουσί. Ο Τσαουσί εισήγαγε στη χώρα μας 10 κιλά χασίς από την Αλβανία. Για τη διακίνησή του χρησιμοποιούσε τον ανήλικο. Ο μητρός τη διακινούσε για να μην κινεί τις υποψίες λόγω της ηλικίας. Από την ασφάλεια συνελήφθηκε ο Ιταλός Άντζελο Λεόνε που διακινούσε ηρωίνη. Είναι διεθνώς διοκόμενος για σύσταση και συμμορία τύπου μαφίας. Στο αεροδρόμιο συνελήφθη η Βραζιλιάνα Λουτσιάνα Φιγκουερέτο, προερχόμενη από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η Φιγκουερέτο είχε κρύψει σημαντική ποσότητα κοκαίνης στις όλες των παπουτσιών της. Σύμφωνα με τους εξωματικούς της αστυνομίας, τους τελευταίους μήνες έχει επαναδραστηριοποιηθεί το καρτέλ των εμπόρων ναρκωτικών από την Αφρική. Το τελευταίο εξάμηνο από τη δίωξη ναρκωτικών έχουν συλληφθεί 55 Αφρικανοί που διακινούσαν ηρωίνη στη χώρα μας. Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση εκατοντάδων τηλεθεατών στις εκκλήσεις της οικογένειας Δημοπούλου, που κατοικεί μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε παράγκα στο Χαλάνδρι. Το τηλεφωνικό κέντρο του Sky δέχτηκε πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την οικογένεια. Η έκκληση της Ανή μπορείς ακόμη και να θρέψει τα παιδιά της. Μάνας έπιασε τόπο. Έχω μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο να έρθει να με δουν. Θέλω την ανθρωπιά τους να... για τα παιδάκια μας. Όχι για εμάς που δυστυχά είναι τα παιδάκια μας για τα πάντα. Μετά το ρεπορτάζ του Sky για την οικογένεια Δημοπούλου που ζει σε μια χάρτινη παράγκα πλάι στη λεωφόρο Δουκίσης Πλακεντία στο Χαλάνδρι, δεκάδες συνανθρωποί μας έσπευσαν να καταθέσουν τον οβολόν τους. Έχουν έρθει κάμποσος κόσμος. Μας έχουν φέρει λίγα γάλατα, τροφίματα, λίγα σκεπάσματα που τα ήθελα. Το άκουσα στη Δύση του Δελτίου των 8.30. Έως να είναι συγκινήθηκα σαν άνθρωπος, σκέφτηκα τα μικρά παιδιά πάνω απ' όλα. Τι φέρατε? Γάλατα και ρούχα. Δικαιβότια γάλατα και ρούχα. Η κρύα παράγκα γέμισε από ανθρωπιά. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης έφταναν συνεχώς από κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Είναι κρίμα σε αυτές τις μέρες που περνάμε, τις εορταστικές, να υπάρχουν οικογένειες να ζουν σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα υπάρχει Θεός και για μας, ότι θα βρεθεί κάτι να τακτοποιηθώ, να βάλω τα παιδιά μου σε ένα δωματιάκι. Ο επιληπτικός πατέρας της τετραμελούς οικογένειας καθαρίζει τζάμια αυτοκινήτων στα φανάρια. Οι λίγες δραχμές που κερδίζει δεν αρκούν ούτε για τη θεραπεία της τετράχρονης κορούλας του που είναι σοβαρά άρρωστη. Εδώ και 1,5 μήνα αρρώστησε και η κόρη μου από λησμανή αιμολυτική αναιμία. Το πρόβλημα του φαγητού φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν λύθηκε. Όμως η οικογένεια Δημοπούλου είναι υποχρεωμένη να περάσει τις γιορτές μέσα σε αυτή την παράγκα. Οι γιορτές πλησιάζουν. Η σύγχρονη Φάρτνη θα στέκεται εκεί και ευτυχώς για τα δύο μικρά παιδιά που φιλοξενεί υπάρχουν ακόμη οι μάγοι με τα δώρα. Καλές γιορτές εύχομαι να έχετε. Ασύλληπτοι παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η αστυνομία, παραμένουν 11 από τους κρατούμενους που απέδρασαν το απόγευμα του Σαββάτου από τις φυλακές Ιωαννίνων. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με μπλόκα στα Γιάννα και σε σημεία κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Σε ένα από τα μπλοκά έγινε χθες συμπλοκή με πρωταγωνιστή τον καταζητούμενο συνεργάτη του Βαγγέλη Ροχάμη, Σπύρο Μυρισιώτη. Μία από τις ενέδρες των αστυνομικών για τη σύλληψη των 11 κρατουμένων, οι οποίοι απέδρασαν από τις φυλακές Σταυρακίου, είχε στηθεί στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κακαβιάς. Το αστυνομικό απόσπασμα ήρθε ξαφνικά αντιμέτωπο με το πρωτοπαλίκαρο του Βαγγέλη Ροχάμη, Σπύρο Μυρισιώτη, και τον 26χρονο φίλο του Ιωάννη Καρακασαλή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή σώμα με σώμα. Ο Μυρισιώτης, απειλώντας τους αστυνομικούς με μία καραμπίνα, κατόρθωσε να διαφύγει, ενώ ο 26χρονος Γιάννης Καρακασαλής συνελήφθη. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται στα ελληνοαλβανικά σύνορα και στην περιοχή των Ιωαννίνων για τον εντοπισμό των 11 δραπετών, χωρίς αποτέλεσμα όμως μέχρι στιγμής. 8 κρατούμενοι συνελήφθησαν λίγο μετά την ομαδική απόδραση και μάλιστα κακοποιήθηκαν άσχημα. Πώς είναι μέσα εδώ πέρα τα πράγματα, ποιος χτύπησε εσύ να πεις έτσι? Έπεσα από μάτω. Κατά την ώρα της απόδρασης? Ναι. Είναι ήσυχα μέσα τα πράγματα? Δεν ξέρω. Έχουν επέμβει οι δυνάμεις καταστολής? Κάθεστε εδώ. Είμαστε δύο υπηρεσίες μαζί. Η αστυνομία και η σοφρονιστική. Καλύτερα να ρωτήσετε τον πρόεδρο των αστυνομικών. Μετά την καταστολή της εξέγερσης με την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, 40 κρατούμενοι μετήκτησαν από τις φυλακές Ιωαννίνων στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μέχρι σήμερα 180 κρατούμενοι στηβάζονταν σε ένα χώρο που είχε κατασκευαστεί μόλις για 67. Το Υπουργείο τα ξέρει, το πρόβλημα είναι γενικό. Μας λέει κάντε υπομονή μέχρι να γίνουν τρεις νέες φυλακές. Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύονται δύο κρατούμενοι που τραυματίστηκαν από σφαίρες αστυνομικών κατά τη διάρκεια της απόδρασης. Θέλουμε να φύγουμε. Πού να πάτε? Σπίτι. Αλβανία. Εσείς για να είστε φυλακοί κάτι κάνετε οπωσδήποτε. Ναι. Τι ακριβώς? Έφερα ασύς μου. Ασύς στην Ελλάδα? Ναι, και μου λέει ένας
Εδώ θα μου φέρεις τόσο τυλά και αυτός ήταν αστυνόμος. Να συνδεθούμε κυρίες και κύριοι τώρα με τα Ιωάννα, να δούμε από τον ανταποκριτή μας Γιώργο Γκότζο τι νεότερα υπάρχουν και στις φυλακές αλλά και ως προς τις έρευνες που διεξάγουν οι αρχές ασφαλείας για την σύλληψη των δραπετών. Γιώργο, καλημέρα. Καλή σας μέρα από τα Γιάννα. Άκραπες μέχρι στιγμής παραμένουν οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραπετών. Υπάρχει η εκτίμηση από πλευράς ασφάλειας ότι ίσως πολλοί από τους δραπέτες, μια και είναι Αλβανοί, να έχουν κατορθώσει να περάσει ήδη στην γειτονική χώρα, στην Αλβανία. Πάντως τα μπλόκα στην περιοχή των ελληνοαλβανικών συνόρων, στην παραμεθόρια περιοχή, εντείνονται και ήδη από χθες το βράδυ έχουν πολλαπλασιαστεί οι περιπολίες σε όλα τα χωριά κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Να αναφέρουμε και ένα ακόμη στοιχείο, αφορά την αλγινή εντύπωση που έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της πόλης και της περιοχής η στάση των οργάνων της τάξης απέναντι στους συλληφθέντες δραπέτες. Μιλώ για τα φαινόμενα κακοποίησής τους, τα οποία είδαμε όλοι στις εικόνες. Από πλευράς σοφρονιστικών υπαλλήλων, μιλώντας στο Sky, ο γραμματέας του συλλόγου, ο κύριος Μπάμπης Τζίμας, αρνήθηκε ότι πρωτοστάθησαν σε αυτές τις κακοποίησεις σοφρονιστικοί υπάλληλοι και παρέπεμψε σε άλλους εμέσως πλην σαφώς σε αστυνομικούς. Ίσως εάν δοθεί τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες ώρες συνέντευξη τύπου για τις όλες εξελίξεις από πλευράς αστυνομίας, να υπάρχουν και εκεί εξηγήσεις και από εκεί εξηγήσεις για αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο. Γιώργο, ο αδιάψευστος μάρτυρας όμως είναι η κάμερα, η οποία κατέγραψε και τα πρόσωπα και τις στολές. Ναι. Υπάρχουν οι εικόνες. Εδώ ακριβώς. Αυτοί λοιπόν που ξυλοκοπούν τώρα, Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι είναι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Δεν είναι αστυνομικοί. Όπως ίσως ακούσατε και ο κύριος Τζίμας, ο γραμματέας του συλλόγου, των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ορίστε, νάτος, είναι σοφρονιστικός υπάλληλος, Γιώργο. Ναι, ανέφερε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είπε, είναι αυτοί που είμαστε μέσα στη φυλακή και οι άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που είμαστε απ' έξω. Αλλά δεν δέχτηκε ότι όντως είναι σοφρονιστική υπάλληλη και παρέπεψε, όπως ίσως και ακούσατε, στους αστυνομικούς. Πέρυψε εμέσως πλην σαφώς ευθύνες προς τους αστυνομικούς. Ίσως αν υπάρχουν εξηγήσεις επίσημες, πάντως τα πρόσωπα τα έχουμε δει όλοι, τα γνωρίζουν και οι αρμόδιοι, οπότε δεν μένει κατά τη γνώμη μου τίποτα άλλο παρά να προχωρήσουν σε μια ένοχη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν οι ευθύνες. Και θα έπρεπε να προσθέσουμε, Γιώργο, ότι εκτός από όλα τα άλλα, εκτός από το ότι δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα αφού έχουν συλληφθεί και έχουν και δικαιώματα οι συλληφθέντες κρατούμενοι, έστω και αν επιχείρησαν να δραπετεύσουν, είναι και άνανδρη αυτή η ενέργεια όταν βλέπεις έναν άνθρωπο αλυσοδεμένο να ξυλοκοπείται από τρεις και τέσσερις ανθρώπους μαζί. Τουλάχιστον υπήρχε μια περίπτωση, ένας από τους συλληφθέντες δραπέτες ήταν δεμένος. Πάντως υπάρχει και αυτή η εκτίμηση και είναι θετικό το ότι υπάρχει αυτή η εκτίμηση, την κοινή γνώμη, που αναφέρει ότι είτε ήταν κρατούμενος για μια κλοπή, είτε ήταν κρατούμενος για βαρύ έγκλημα. Είτε Αλβανός είτε Έλληνας, Γιώργο. Είτε Αλβανός είτε Έλληνας, ναι, ευτυχώς αυτή τη φορά υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Ανεξαρτήτως υπηκότητας είναι κατακριτέα και καταδικαστέα αυτή η στάση των αστυνομικών οργάνων. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο χημικών έξω από το Σαντιέγκο της Χιλής. Η φωτιά άρχισε όταν σημειώθηκε έκρηξη και γρήγορα πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών λίγα χιλιόμετρα έξω από το Σαντιάγκο της Χιλής. Από τη μεγάλη φωτιά που ακολούθησε υπήρξαν και τραυματισμοί, ενώ ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού σκέπασε την πόλη των περίπου 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα έφλεκτα υλικά μέσα στο εργοστάσιο προκάλεσαν αλυσιδωτές εκρήξεις. Αποτέλεσμα των εκρήξεων ήταν η γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς που πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ισχυρότερες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έφτασαν στην περιοχή έδωσαν γιγαντιαία μάχη με τις φλόγες. Οι πυροσβέστες έριχναν ασταμάτητα πολλά κυβικά νερού προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και ελικόπτερα με ρήψεις νερού στην εστία της φωτιάς. Οι αρχές εκένωσαν την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, ενώ επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί ίσως αντιμετωπίσουν ερευνητικά προβλήματα. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νέα για τον καιρό.
Άστατος καιρός για Τρίτη και Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές, με αρκετές βροχές και ανέμους που θα φτάνουν στο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, άστατος καιρός στη Δυτική Ελλάδα, κατά περίοδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με ήλιο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε στην αρχή περισσότερη συννεφιά με βροχές, σποραδικές καταιγίδες που κατά τόπου στα νότια θα είναι έντονες και χιόνια στα βόρεια ορεινά. Σταδιακά όμως στην κεντρική και νότια Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι δυτική-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοανατολική 7 και ίσως για λίγο 8 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς, νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 3 έως 10 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά από 7 έως 14 και στο Αιγαίο από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά με βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, αλλά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, αλλά βαθμία θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 9 έως 13 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχή. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ στα ανοιχτά του Θερμαϊκού. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται άστατος, κατά περιόδους νεφελώδης, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες αλλά και διαστήματα με ήλιο. Από το μεσημέρι θα αρχίσει η ουσιαστική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή, που βαθμία από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.